και αμέσως αλλάζει η διάθεση της ψυχής μας και νιώθουμε αμαρτωλά και άδειοι. Διότι οι λογισμοί, οι άσχημοι, οι αμαρτωλοί αδειάζουν την ψυχή και την καρδιά του ανθρώπου από τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού έρχεται όταν ο άνθρωπος Κύριε τον δυναμεών με θυμών γέρου. Ο γέροντας κάθε τόσο Σερπίν μου έλεγε, Κούτσικο, πώς πάει η προσευχή? Πώς πάει η αρρυθμία? Εγώ του έλεγα λίγα καλά, λίγα σαρωμένα. Αυτό μπορώ να πω κι εγώ. Μιλήσαμε αρκετά στις προηγούμενες ομιλίες γύρω κυρίως από την νοερά προσευχή. Ερωτώ κι εγώ, βιαστήκαμε? Αγωνιστήκαμε πάνω στην προσευχή? Σε αυτά που διδαχτήκαμε, βάλαμε κάποιον κόπο να βρούμε λίγο καρπό? Μα θα μου πείτε ότι μπορεί κανείς να βρει αμέσως καρπό εν το σπίρι να μα και το χερίζει? Όχι. Αλλά σαν καρπός λογίζεται και το ότι και μία παραμικρή βία πάνω στην προσευχή είναι και αυτός καρπός. Κυρίως εμείς οι μοναχοί έχουμε πάρα πολύ ανάγκη όχι μόνο της προσευχής, που είναι βασικό στοιχείο για πρόοδο πνευματική, αλλά έχουμε ανάγκη πολύ της επιμελίας των λογισμών. Λέγουν οι πατέρες, ένας λογισμός ανεβάζει τον μοναχό εις τον ουρανό και ένας λογισμός τον κατεβάζει στην κόλαση. Ενδυσλογισμοί μας ή αχριούμεθα ή βελτιούμεθα. Ή γινόμεθα χειρότεροι ή καλύτεροι. Ένας λογισμός κατακρίσεως σε κάποιον αδελφό που κάτι έκαμε με κατεβάζει στην κόλαση. Όταν πολεμήσω τον λογισμό αυτόν της κατακρίσεως και μευθώ τον εαυτό μου και δικαιολογήσω τον αδελφό, αυτός ο λογισμός της αυτομεμψίας με ανεβάζει στον ουρανό. Όπως το έχουμε πει πολλάκις για το παράδειγμα του Αβά Παφνουτίου. Είδατε, ο αδελφός, ο Αβάς Παφνούτιος βάδιζε στον δρόμο και εκεί είδε δύο ανθρώπους να συζητούν κάτι να φτιάχνουν. Του λέει ο λογισμός, αυτοί οι δύο κάνουν κάποια αμαρτία. Είναι κακοί άνθρωποι. Ο λογισμός, ο καλός του είπε, όχι. Αυτοί οι αδελφοί, ό,τι και αν κάνουν, θα μετανοήσουν. Αλλά εγώ, ο ταλέπορος και ο ελεηνός, ο αμετανόητος στις αμαρτίες μου, δεν θα μετανοήσω. Κατακρίνοντάς τους, δεν θα μετανοήσω και θα κατακριθώ για την κατάκριση
αυτοί θα μετανοήσουν. Θα αλλάξουν οι καλοί άνθρωποι και έτσι απέκλεισε τον δαίμονα της θεραπήσεως, δείχνοντας το βάρος επάνω του. Δεν πήγε μερικά βήματα, να, και ο άγγελος του Θεού μπροστά του, ολόφωτος, κρατώντας ένα μαχαίρι δίστομο, δηλαδή να φόρει και από τις δύο πλευρές, και λέγει στον Αβά, Αφνούτιο, Αβά, επειδή δεν κατέκρινες αυτούς τους δύο ανθρώπους και επειδή εμένθηκες τον εαυτόν σου, γι' αυτό το όνομά σου ο Θεός το έχει γραμμένο εις την βίβλο της αιωνίου ζωής. Όσοι κατακρίνουν τον πλησίον τους, με τούτο το μαχαίρι τους παίρνουν το κεφάλι. Εννοείται δηλαδή, εννοούσε την ψυχή, ότι υπομένει θάνατον η ψυχή με την κατάκριση. Βλέπετε, ένας λογισμός τον πρόσφερε αμέσως στον Αβά Παφνούτιο και τον λέει κατάκρινε. Μα είδε πράξη πραγματική, όχι φαντασία και υπόνοια που μπορούμε να έχουμε εμείς οι ταλέπορες, που με τις υπόνοιές μας χίλια δύο πράγματα φτιάχνουμε μέσα στο νου και στην ψυχή μας. Αυτός πράγματι είδε δύο ανθρώπους να κάνουν κάποια αμαρτία. Μα κλέβουν, μα κλέβουν, τι κάνανε. Θεός ξέρει, πάνω στην πράξη δεν τους έφερνε. Αμέσως γύρισε το πράγμα επάνω του και είπε, αυτοί θα μετανοήσουν και λοιπά, αλλά εσύ θα σε ξέρουνε. Αμετανόητος είσαι. Και επομένως σύσφαλης. Δείχνοντας έτσι τον εαυτό του, γράφτηκε το όνομά του στην αιώνια ζωή. Εμείς συνήθως οι μοναχοί πανέχουμε τους λογισμούς. Όλους τους λογισμούς μας προσβάλλουν τα πάθη από εδώ από εκεί και όταν μας βρουν αδύνατους, αμέσως μας προσβάλλουν, μας δηλητηριάζουν και αμέσως αλλάζει η διάθεση της ψυχής μας και νιώθουμε αμαρτωλά και άδειες. Διότι οι λογισμοί, οι άσχημοι, οι αμαρτωλοί αδειάζουν την ψυχή και την καρδιά του ανθρώπου από τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού έρχεται όταν ο άνθρωπος νομίμως αφλεί, όταν αγωνίζεται σωστά. Πότε αγωνίζεται σωστά? Όταν πατάει πατερικά. Τι είπαν οι πατέρες? Τούτο, εκείνο, το άλλο. Και οι διδασκαλίες των πατέρων μας είναι απλές, αλλά έχουν μέσα τους μεγάλη δύναμη ανατροπής του κακού και ζωογονήσεως του καλού. Και επειδή βρήκα κάτι ωραίο στον Αβά Δωρόθεο, ο οποίος υπήρξε ένας άγιος μοναχός, υπήρξε πρώτα υποτακτικός άριστος με λεπτομέρεια στη ζωή του και στις σκέψεις του. Και αφού πρόδευσε πάρα πολύ, έγινε δυνατός εν λόγω και έργο σε διδασκαλία. Και όπως ακούμε που διαβάζουμε ορισμένα κεφάλαιά του στην τράπεζα, είναι τόσο πολύ δυνατά και νιώθουμε έλεγχο συνειδήσεως. Ο πρώτος είναι εγώ. Και επειδή βρήκα κάτι ωραίο, θα ήθελα να ξεκινήσω από κάτι δικό του, γιατί είναι πάρα πολύ ωφέλιμο. Και επειδή θέλω να σας το πω αυτούσιο, γιατί είναι πιο όμορφο.
Επήγε ποτέ κάποιος μέγας γέρον εις κάποιον τόπον με τους μαθητάς του, στον οποίον ήταν, στον οποίον τόπον ήσαν πολλά κυπαρίσια, μικρά και μεγάλα, και λέγει ο γέρον προς ένα από τους μαθητάς του, ξηρίζωσον το κυπαρισούδι τούτο, ήταν δε πολλά μικρόν, και παρευθείς με το ένα χέρι εξερίζωσε ο αδερφός, και πάλι του έδειξε ο γέρον άλλο μεγαλύτερο από το πρώτο και λέγει του, ξερίζωσον και τούτο, και εκείνος το έπιασε με τα δύο χέρια και το ετάραξε και το ετράβηξε με όλη του τη δύναμη και με τα βίας το εξερίζωσε, και πάλι του δείχνει ο γέρον άλλο μεγαλύτερο, και εκείνος πολλά κοπιάσες και ταράξες και υδρώσες δεν ευηνήθη να τον βγάλει. Και ως το είδον ο γέρον ότι δεν μπορεί, επρόσταξε και άλλον αδελφόν να σηκωθεί να τον βοηθήσει, και έτσι με τα βίας ευηνήθησαν να του ξεριζώσουν οι δύο. Τότε λέγει τους ο γέρον, βλέπετε, έτσι είναι και τα πάθη, αδελφοί, έως ότου είναι μικρά, αν θέλουμε, εύκολα μπορούμε να τα κόψουμε. Οι δε τα μιλήσουμε ως μικρά στερεώνονται, και όσον στερεώνονται το σούτον χρειάζονται περισσότερων κόφων. Εάν δε περισσότερο δυναμώσουν κατά πάνω μας, δεν μπορούμε πλέον ουδέ με κόπο να τα κόψουμε μοναχοί μας. Εάν δεν έχουμε βοήθεια από την Αρχείος όπου να μας βοηθήσουν. Δια τούτο ας σπουδάσουμε, αδελφοί, δια να ελεηθούμε, ας κοπιάσουμε ο λίγο, την έργομε μεγάλη ανάπαυση. Οι πατέρες είπαν, ότι πρέπει να καθαρίζει τενάς του λόγου του πάσαν ώρα, δια να εξετάζει του λόγου του το βράδυ, πώς επέρασε την ημέρα, και πάλι το πρωί, πώς επέρασε τη νύχτα, και μετανοεί στον Θεό δια το όσα αμαρτάνει. Κατ' αλήθεια δε ημί, επειδή αμαρτάμε πολλά, κάμια χρεία να εξετάζουμε του λόγου μας και εις τας εξής ώρας πώς επεράσαμε και εις τι ασφάλαμε και να λέγουμε προς του λόγου μας. Τάχα να μην είπα λόγων όπου να σκανδαλίζει τον γειτονά μου. Αράγε να μην είδα τον αδελφό μου όπου έκανε τίποτες και τον εκατάκρινα, ή τον εσυχάθηκα ή τον εκαταλάβησα. Τάχα να μην εζήτησα του κελάρι τίποτες και δεν μου έδωκε και τον εκατάκρινα και τον εγόγγισα. Μήπως δεν έγινε το μαγείρεμα καλό και είπα λόγων και ντροπίασα τον αδελφό μου και τον ελήφθησα. Ή δεν μου εφάνει καλό και εγόγγιζα δια του λόγου μου, εις του λόγου μου, διότι αν και μέσα εις το νου του γογγίζει κανείς, αμαρτία είναι. Και πάλι να λέει, άραγε, μήπως μου είπε ο κανονάρχος ή άλλος αδελφός λόγων και δεν τον εβάσταξα, αλλά τον εναντιώθηκα. Έτσι χρειαστούμε να εξετάζουμε του λόγου μας πάσαν ημέρα πώς επεράσαμε. Ομοίως πρέπει να εξετάζει κανείς του λόγου του πώς επέρασε και τη νύχτα, για να σηκώθει με τα προθυμίας εις την ακολουθία, να μην ευαρέδει προς εκείνον που τον εξύπνησε ή εγώγησε εις αυτόν, διότι πρέπει να εξεύρει την άς ότι εκείνος όπου τον εξυπνάει στην ακολουθία, μεγάλος τον ευεργετεί και μεγάλων αγαθών πρόξενος του γίνεται, διότι τον ξυπνά να ομιλεί με τον Θεό και να παρακαλέσει για τις αμαρτίες του και να φωτιστεί. Πώς λοιπόν δε χρειαστεί να ευχαριστεί την άστον τιούτα? Και να σας είπω περί τούτου ένα πράγμα θαυμαστόν όπου ήκουσα από μεγάλο γέροντος προορατικού, ότι στεκάμενος στην εκκλησία ως έβαλαν οι αδελφοί αρχή να ψάλουν, έβλεπε ο γέρον όπου έβγαινε από το βήμα κάποιος λαμπροφόρος βαστάζουν, βαστά
βαστώντας εις τα χέρια ένα σκουτέλιο όπου είχε μύρο και μία χρυαλίδα και έβρεχε τη χρυαλίδα εκείνη εις το μύρο, αλλονόν μεν εσφάλιζε τους τόπους και αλλονόν όχι. Εσφράγιζε όλους τους αδελφούς μέσα στην εκκλησία και πάλι στην απόλυση τον έβλεπε όπου έβγαινε και έκαμε ομοίως. Το λοιπόν εν μία των ημερών τον έπιασε ο γέρον και έπεσε στα πόδια του και τον παρεκάλει να του δείξει εκείνο όπου έκαμε και τι είναι. Λέγεται εκείνος ο λαμπροφόρος: «Εγώ είμαι άγγελος Κυρίου και προστάθηκα να δίδω τη σφραγή κατάφυνη σε εκείνους όπου ευρίσκονται στην εκκλησία εις την αρχή της ακολουθίας και στέκουν έως της απολύσεως δια την προθυμία και τη σπουδή και την καλή τους προαίρεση». Λέγει του ο γέρον: «Και πώς μερικών όπου λείπουν σφραγίζεις τους τόπους τους?» Λέγει του ο Άγιος Άγγελος: «Όσοι από τους αδελφούς είναι σπουδαίοι και καλής προαιρέσεως, δια δε καμία αναγκαία ασθένεια απέμεινα με ευλογία των πατέρων ή δια καμία αναγκαία ασθένεια απέμεινα με ευλογία των πατέρων ή δια καμία εντολή, δια την υπακοή ευρίσκονται εις καμία υπηρεσία και δια τούτο λείπουν οι τιούτοι, κι αν λείπουν λαμβάνουν τη σφραγίδα τους, επειδή με την προαίρεση μετεκείνος όπου ψάλουσιν είναι. Μόνον εκείνοι όπου εδίνονταν να ευρεθούν και από την αμέλειά τους δεν ευρέθησαν, επροστάθηκα να μην τους δίδω τη σφραγίδα, επειδή αυτοί μοναχοί τους κάνουν του λόγου τους αναξίους». Βλέπετε, αδελφοί, πόσο δωρεόν πρόξενος γίνεται εις τον αδελφόν του εκείνος που τον σηκώνει στην ακολουθία. Ας σπουδάσουμε λοιπόν, αδελφοί, να μην ζημιωθούμε ποτέ την σφραγίδα του Αγγέλου. Η δε και συνδίκη αμελήσει τεινάς και τον ενθυμίσει άλλος δεν πρέπει να καταρτεί, αλλά να ευχαριστά εκείνον όπου του αναθυμίζει όποιος και αν είναι. Όταν ήμουν στο κοινόβιο, με έκαμε ο ηγούμενος ξενοδόχων, αρχοντάρι. Κατά γνώμη των γερόντων, ήμουν δε και από μεγάλης αρρωστίας. Ήρχονταν λοιπόν ξένοι και αγρύπνουν με ταυτούς και πάλι καμιλάρι και τους υπηρέτουν. Πολλάκις δε, και όταν επήγαινα να κοιμηθώ, πάλι με τύχαινε άλλη υπηρεσία και με εξύπνιζαν. Και έτσι έφτανε η ώρα της ακολουθίας. Και μόνο ότι άπαιζα ο λίγο ύπνο, έφτανε ο κανονάρχος και με εξύπνιζε. Και λοιπόν ευρισκόμουν από τον κόπο και από την ασθένεια ως σαν βυθισμένος και με έκανε ο ύπνος και ήμουν ως παραλυμένος και ως σαν ξεχαμένος και έξω από το νου μου και μόνο τον αποκρινόμουν: «Καλός Κύριε», μέσα στον ύπνο μου, να ενθυμηθεί η αγάπη ο Θεός να πληρώσει το μισθό σου επειδή ορίζεις έρχομαι. Και ως αν έτυγαινε πάλι αποκοιμόμουν. Εθλιβόμουν δε πολλά πως άρχισα να πηγαίνω εις την ακολουθία. Και επειδή δεν του ευόλει εκείνο να με καρτερεί, εζήτησε δύο αδελφούς, τον μεν έναν να με ξυπνά και τον άλλον δια να μην με αφήνει να νιστάζω εις την ακολουθία. Και πιστέψατε με, αδελφοί, ότι έτσι τους είχα, ότι δι' αυτούς ήταν η σωτηρία μου και τους είχα μεγάλη ευλάβεια. Έτσι πρέπει λοιπόν να βρίσκεστε κι εσείς εις εκείνος όπου σας εικόνουν στην ακολουθία της Εκκλησίας και όπου σας παρακινούν εις κάθε καλό πράγμα. Καθώς έλεγαμε λοιπόν, χρειαστεί να ερευνά κανείς πώς επέρασε την ημέρα και τη νύχτα, αν έστεκε στην Εκκλησία με προσοχή και στην προσευχή, ή να μην εχμαλωτίστη από πονηρούς νοχισμούς, αν ακουράστη τις αναγνώσεις με προσοχή ή να μην αφήκε την ακολουθία και βγήκε έξω από την Εκκλησία
και μετεωρείται το. Εάν έρευνα κανείς του λόγου του έτσι καθημέραν και σπουδάζει να μετανοεί εις τα όσα έσφανε και να διορθώνει του λόγου του, αρχίζει να ολιγοστεύει την κακία. Και αν έκαμνε 9 να κάνει 8. Και έτσι, με τη βοήθεια του Θεού προκόπτοντας από λίγον ολίγον, δεν αφήνει τα πάθη να στερεωθούν εις του λόγου του, διότι μέγας κίνδυνος είναι να συνηθίσει κανείς κανένα πάθος, διότι, καθώς είπαμε, αν θέλει και να μετανοήσει, δεν μπορεί να νικήσει το πάθος μοναχός, εάν δεν έχει και απότινας Αγίος βοήθεια. Βλέπουμε εδώ τον Αββά Δωρόθεο με την έρευνα εις τους λογισμούς μας, βρίσκουμε πού σπάζουμε και πού δεν σπάζουμε. Αυτό λέγεται μίμηση. Όταν παρακολουθούμε τους λογισμούς, τις σκέψεις, τα αισθήματά μας και γενικά τη ζωή μας απέναντι στον αδερφό μας. Βλέπετε εδώ ο Αββάς Δωρόθεος πως εξυπηρετούσε τους αδερφούς και τους ξένους ως αρχοντάρης και είχε τόσο κόπο, όπως είπαμε, και από τον κόπο δεν εναντιώνοντας εκείνο που ερχόταν και το έλεγε ξύπνα, κατέβα στην Εκκλησία, αλλά το έλεγε ναι, Κύριε, θα έρθω, ο Θεός να πληρώσει την αγάπη σου. Ενώ εμείς πολλές φορές μας ξυπνάει κάποιος, χτυπάει την πόρτα, τον διώχνουμε. Μπορεί να πούμε και καμιά κοβέντα άσχημη. Γιατί τον λογιζόμεθα ότι μας χαλάει τον ύπνο ή δεν καταλαβαίνει και με ξυπνά και τόσα άλλα. Και αυτό είναι διαβολικό. Ενώ έπρεπε να τον ευγνωμονεί που κάνει τον κόπο και έρχεται και του λέει κατέβα κάτω να μιλήσει με τον Θεό, να ζητήσει συγγνώμη για τις αμαρτίες σου, να δει να σε χρήσει ο άγγελος. Αυτό που είδε ο προορατικός γέρον είναι πάρα πολύ βοηθητικό να καταλάβουμε ότι η αποσία μας από την Εκκλησία, από αμέλεια και αθυμία, είναι μεγάλο μάθημα και υστερούμεθα της ευλογίας του Θεού για τον γέλο. Ο άγγελος γράφει εδώ ότι έβγαινε από το ιερό, από την αρχή της ακολουθίας και σφράγισε τους αδελφούς του μέτρου. Με μοίρον ουράνιο. Και όταν τελείωνε η Εκκλησία, πάλι τους σφράγισε και έμπαινε μέσα. Δεν σφράγισε όμως και εκείνους που φεύγουν στα μισά ή έρχονται, βάζουν μετάνια τον γέροντα και μετά λαγίζουν και φεύγουν. Ούτε όταν κοινωνούν τα Άγια Μυστήρια σηκώνονται και φεύγουν και δεν ακούν την ευχαριστή. Όχι για εκείνους που πηγαίνουν στη διακονία. Όχι. Αυτοί έχουν μισθό αγάπης και διακονίας. Αλλά για ποιους εδώ λέμε. Για τους αδελφούς που αφού κοινωνήσουν τα Άγια Μυστήρια σηκώνονται και φεύγουν από αμέλεια να πάνε εκεί, ενώ δεν υπάρχει ανάγκη. Και μπορεί εκείνη την περίπτωση να την κάνουν κατόπιν, ή βγαίνουν έξω, ή αρχίζουν συζήτηση και την ευχαριστία ας την ακούσει ο Θεός από εκείνους που κοινωνήσανε μέσα. Και που εκείνους γυρίζουν έξω, για αυτούς δεν χρειάζεται θεία ευχαριστία. Όχι. Έτσι είναι σαν τον Ιούδα, που πήρε και αυτός εκείνο που ο Χριστός μας πρόσφερε στο τραπέζι του μυστικού δείπνου και σηκώνει πήγε τον πρόδωσε τον ίδιο. Έτσι και αυτός που κοινωνεί παίρνει την ευλογία, παίρνει την δωρεάν του Θεού, καμία ευχαριστία, σηκώνεται φεύγει. Όπως και ο Κυριός μας το αναφέρει στο Ιερό του Ευαγγέλιο. Εθεράπευσε 10 νεκρούς. Και από τους 10
Επέστρεψε ένας και λέει, σε ευχαριστώ Κύριε που με έκανες καλά. Και του είπε ο Χριστός μας, καλά, εσύ ήρθες. Η Άγια Ενέα πού είναι. Εκείνοι δεν χρειαστούσαν να έρθουν να δώσουν ευχαριστία στον Θεό για τη θεραπεία τους. Και ήλεξε την ευχαριστία αυτών των υιοθέντων ανθρώπων. Έτσι και εμείς. Ο Θεός μας κάνει τόσα καλά. Μας αξίωσε και μας έφερε εδώ το διάνε. Μας έφερε εδώ να εργαστούμε για την ψυχή μας. Μεγάλη ευλογία. Μήπως εμείς νομίζετε ότι κάναμε τίποτε. Όχι. Το έλεος του Θεού και οι ευχές των αρμονέων, ευχές αγίων ανθρώπων μας φώτισαν και ήρθαμε εδώ. Και όπως μας μίλησε ο δάσκαλος για τα κυπαρίσια, το ένα το μικρό εύκολα το ξέρει ο αδελφός. Τι να ξεριζώσει το μεγαλύτερο περισσότερο κόπο. Τι να ξεριζώσει το τρίτο το πιο μεγάλο, είδος σε κουπίες εστριμώθηκε με τα πολύ κόπο. Μετά το άλλο χρειάστηκε βοήθεια από τον αδελφό, γιατί μόνος του θα μπορούσε. Λοιπόν, έτσι και τα πάθη. Έρχεται ένας λογισμός. Μικρό πράγμα, μικρό κυπαρίτσι. Αν μαθαίνουμε το βγάζουμε. Πώς. Το χτυπάμε το λογισμό. Όπως το χτύπησε ο Βάσης Παφνούτιος, όταν του έβγαινε ο λογισμός, να, κατάφερε τους αδελφούς αυτούς, να, αμαρτάμε. Τι είπε, όχι. Εγώ είμαι κακός, εγώ είμαι μεταβέτης, ο αδελφός είναι καλή. Αυτή ήταν με τον Εσπό, το ξυρίζωσε. Εάν όμως άφηνε το λογισμό αυτό και κατέβαινε μέσα του, θα ήταν πιο αδύνατος ψυχικά όταν θα αντιμετώπιζε την ίδια περίπτωση μια άλλη μέρα. Θα έβρισκε πιο δυσκολία να πατάξει τον λογισμό αυτό. Ύστερα, αν και τούτο τον νικούσε με έναν διπλάσιο κόπο, μετά θα ερχόταν τρίτη περίπτωση, περισσότερο κόπος, και μετά θα ερχόταν μια άλλη περίπτωση που θα έλεγε καλά κάνουν. Όχι καλά κάνουν, είναι τέτοιοι. Αφού είναι κλέφτες, τι θα κάνουν. Μας τον λογισμός του είναι χαζός. Τον συχαίνουμε, μπορώ να πω μέσα. Δεν μου άρεσε ο τύπος αυτός. Ξέρω τι. Αυτό το πράγμα τι είναι. Είναι ήττα. Είναι ικανοποίηση στο πάθος. Αύριο θα έρθει πάλι η περίπτωση, θα έρθει το μάθημα, θα πάμε στο σχολείο, το δώσουμε το μάθημα, διότι το περάσαμε. Αλλά, αφού δεν έχουμε διαβάσει, θα έρθουμε πάλι να το δώσουμε και με τα πιο αδύνατη, πιο κάτω η βαθμολογία. Και έτσι καταλήγουμε να παίρνουμε το εισιτήριο για το σπίτι. Έτσι και στο κάθε πάθος. Ξεριζώνεται όταν είναι εύκολο, όταν είναι μικρό. Όταν μεγαλώσει πια δεν γίνεται τίποτα. Ο διάβολος, λένε οι πατέρες, τον αποκαλούν μάλλον μνημονέων. Και τον διάβολο, δηλαδή το πάθος, γιατί ο πειρασμός έρχεται και ενισχύει την κάθε δύναμη μας και μας την κάνει δυνατότερη, το πάθος το αποκαλούν μνημονέων. Έρχεται σαν μνημείο. Ένας λογισμός παραμικρός. Εάν δεν το σκοτώσουμε αυτό το μυρμήγκι και το αφήσουμε, θα μεγαλώσει βασικά και κάποτε που θα ανανέψουμε, να πούμε, έως πότε θα με καταβάλει αυτό το πράγμα, θα συναντήσω δύναμη λέοντος. Τόση δυνατό θα είναι το πάθος που σαν να παλεύω με κάποιο λιντάρι. Ενώ πρώτα ήταν μυρμηγκάκι, δεν με επιμιλήθηκε να το σκοτώσω, τώρα κανόνισε να σκοτώσεις λέοντα. Και όπως λέγει όσο σε φέρ, με λέοντα καταπιάστηκες. Πρόσεξε να μη σου συντρίψει τα πλευρά. Επίσης ομιλεί εδώ ο Παστρόφος για την εξέταση του εαυτού μας. Τι όμορφη θα ήταν η ζωή μας εάν κάναμε αυτή την έρευνα κάθε μέρα, κάθε νύχτα. Την ημέρα. Πώς πέρασα την ημέρα. Ξύπνησα. Τι έκανα. Πήγα στο διακόνημα. Αμέσως εξετάω. Τι έκανα στο διακόνημα. Το έκανα λιγοροθυμία. Μήπως γόνισα. Μήπως παρεξηγήθηκα με τον αδελφό μου που συνεργάζομαι. Μήπως είδα κάποιον και έκανε κάτι και τον κατέκρινα. Αν τον είδα έτσι και πιάσω τον εαυτό μου κάπου να σκάλεψα, είμαι τον Θεό μου, συγχώρεσέ με.
τον κατέβατα τον αδελφό μου. Θα μετανοήσω, αν θα προσέξω πιο πολύ. Έρχεται η νύχτα. Πέρασα τη νύχτα, ε. Σηκώθηκα με υποθυμία ή αποκοιμήθηκα ή έκλεισα το ρολόι όταν χτύπησε. Και δεν ξύπνησα. Και έχασα μια ώρα ύπνο ή δύο ώρες ή δεν σηκώθηκα καθόλου. Όταν αγρύπνησα το βράδυ, πολέμησα τους λογισμούς μου. Την υπνηλία. Μήπως αποκοιμήθηκα πάνω στην προσευχή. Μήπως μου ήρθαν πονηροί λογισμοί και δεν τους έδιωξα. Γιατί η προσευχή μου να είναι βάρηση, έγινε μυστική. Όλα αυτά, όταν κανείς τα εξετάζει και ελέγχει τον εαυτό του, κάνει μία θαυμάσια ζωή. Δηλαδή τι, με την εξέταση, με τον έλεγχο, με την μετάνοια, με την μέρημνα, με την ύψη, πάνω σε αυτή την εργασία, γίνεται, καθαρίζεται η καρδιά, καθαρίζεται η ψυχή τόσο όμορφα, και μετά από ένα διάστημα βλέπει τον εαυτό του και κάθεται και χαίρεται. Όχι χαίρεται από υπερηφάνεια και καινοδοξία ότι κάτι κατόρθωσε και να φουσκώνει, αλλά απλώς εν ταπεινοφροσύνη βλέπει ότι με τη χάρη του Θεού και με την προσπάθεια και με τις ευχές του γέροντα που κατοχυρώνεται εκεί, νιώθω αυτό το πράγμα. Εάν δεν με νοθετούσαν έτσι, αν δεν με βίαζαν έτσι, αν δεν μου άνοιγαν τα μάτια μου, εγώ δεν θα βρισκόμουν εδώ. Άραγε, στη χάρη του Θεού και στη χάρη της διδασκαλίας, εγώ τώρα ξεκουράζομαι λίγο. Όπως κανείς περπατάει έναν ανήφορο και γλιτώνει από τον ένα πειρασμό, από τον άλλο κλπ. Και μετά βρίσκει ένα δεντράκι και έχει λίγο ίσιο και λίγο νεράκι δίπλα. Πλένεται, πίνει και ξεκουράζεται, ξεχνάει τον κόπο. Και λέει, κοίταξε, τι όμορφο είναι κανείς μετά από έναν κόπο και έναν μόχθο να ξεκουράζεται. Πως λέγουν και οι πατέρες, ο Σιδής λέει, ο άρτος το κοπιώδη γεωργό. Πόσο γλυκό φέρνει το ψωμί σε ένα γεωργό που κουπίασε στο χωράφι και έκαμε τόσο σιτάρι και που άλεσε και το έφτιαξε ψωμί και τώρα τόσο όμορφα τώρα και ξεκουράζεται. Έτσι και ο άνθρωπος όταν αρχίζει και αισθάνεται την ομορφιά των κόπων του, μακαρίζει τους κόπους που έγιναν. Έτσι και εδώ, όταν κοπιάζουμε πατέρες μου, σιγά σιγά γίνεται πολύ ομορφιά μέσα στον άνθρωπο. Θα έρθει καιρός που θα λέτε, μα δεν έχω και κανέναν λογισμό. Θα βλέπετε μια ακινησία στους λογισμούς. Όχι από νέκρωση. Όχι από, πας να πούμε, ναι, πράγματα, από νέκρωση. Με το να μην έχει μέσα ζωή μέσα ο άνθρωπος και να έχει λογισμούς. Σαν εμπεθαμένος στους λογισμούς. Όχι. Ζωντανότατος ο άνθρωπος, ξύπνιος, αλλά δεν τον προσφάρω λογισμοί. Γιατί? Γιατί τους έχει χτυπήσει και έχουν αδυνατήσει, έχουν πέσει όλοι κάτω. Σαν να είχε, σαν ένα ρόπαλο, να τον ένα, να τον άλλο, να τους έστρωσε όλους κάτω. Και κάθεται και λέει, πώς μπόρεσα εγώ και το έκανα αυτό. Αλλά πρέπει, όπως και ο Βάς Δρόγκος μίλησε για το κυπαρισούδι, έτσι τώρα κάθε λογισμό να τον χτυπάμε, να τον ξεριζώνουμε. Ένας αδελφός πελάγουσε και λέει, γέροντα, τόσοι λογισμοί, τόσα πάθη, λέει, πώς θα μπορέσω εγώ να τα ξεριζώσω, για όνομα του Θεού, πελάγουσα. Και λέει ο Βάς, ο έμπειρος, παιδί μου, λέει, οι λογισμοί δεν ξεπηδάνε όλοι μαζωμένοι, δηλαδή δεν ξεσηκώνουν όλα τα πάθη, μόνο μιας να σε πνίψουν. Τώρα θα ξεπηδήσει ο σαρκικός λογισμός. Χτύπα τον. Κόψε τη φαντασία, το πρόσωπο που σε σκανδαλίζει, διώξε το, σβήσ' το. Πώς σβήνεις ένα διάβολος από τη φαντασία σου. Πώς σβήνεις ένα ληστή που έρχεται στη φαντασία σου και τον μάθεις, τον σβήνω. Όπως σβήνω κάτι στον πίνακα με ένα σφουγγάρι. Σβήσ' το την εικόνα και κράτα την ευχή. Τέλειος υπόθεσης. Το στραγγάλισε στο λογισμό, πάει τίποτα. Θα ξαναδεί, στραγγάλισε τον ξανά. Λοιπόν, έρχεται
λογισμός να μιλήσει, λέει, κοιμήσου. Όχι, γιατί δεν κοιμηθώ. Σε λέει, πες αυτό το λόγο. Δεν θα τον πω. Ορίστε, έτσι γίνεται τώρα. Αυτή την πρασκαλία την είχαμε κι εμείς το γέροντα. Κυρίως μας έλεγε πάνω στους λογισμούς και στην αδυπνία και στην ηθική ήταν αμήλυτος ο γέροντας. Θέλει τι, ας πω κάτι δικό. Ο γέροντας ήταν ασθενικός άνθρωπος και δεν μπορούσε να κάνει τον κανόνα με μεγάλο σταυρός, και έφερε μικρά σταυρουδάκι. Έφερα κι εγώ τον κανόνα μου έξω. Και ο γέροντας στην δική του καρύμα, κάναμε έξω τον κανόνα. Τύχνε να είναι αστροφυγιά, να είναι φεγγάρι, να βλέπω τον γέροντα, ο γέροντας βλέπει εμένα. Έφερε πόκρες μικρά σταυρουδάκι, δεν είναι ο λογισμός. Γιατί δεν κάνει μεγάλο σταυρό ο γέροντας. Μα σταυρός είναι αυτό που κάνει. Εγώ έλεγα στον εαυτό, στραβωμάρα σου, κοίτα τα δικά σου. Ο γέροντας είναι άδωστος άνθρωπος. Αυτό το μικρό σταυρό το γέροντα κάνει εις το δυναμί με δέκα δικά σου. Γιατί εσύ είσαι νέος, σε μια σταλιά παιδί και εκείνος τελεί και ο μέρος άνθρωπος. Και βρίζοντας τον εαυτό μου, τον έκοβα. Πάνε με προσβάς δεύτερη φορά. Ο λογισμός μου ήταν πιο δυνατός. Μια τον έκανα τέτοι πήγαινε. Στην εστρεφόμεθα έτσι. Με τους αδελφούς, στην τράπεζα, σε κανένα διακόνιμο που βαλώσαμε ξύλα. Με έλεγε ο λογισμός, πες αυτό το λόγο. Με έχω μια σκέψη. Πες στον αδελφό. Τι θα πει κι αυτός. Με τη διδασκαλία του γέροντος, το έκανα μέσα μου. Και να το πω τι θα βγει. Να τον πεις. Πες και το είπα. Και τι έγινε με αυτό. Δεν είναι αργολογία. Είναι ανάγκη να το πω. Με έλεγε, δεν είναι ανάγκη. Έχω δεινά ισόπα. Δεν τον έλεγα. Σε άλλη ώρα. Θέλει κάνε την παρατήρηση. Κοίταξε, δεν τα βγαίνει τα ψηλά. Τι σε ενδιαφέρει τώρα, στον θα τα πες όπως ξέρει. Όχι, πες τον. Όχι, δεν θα τον πω. Όπως θα αναπάρει τον τρίφο, σας τα δες τα ψηλά. Αυτό ξέρει, είναι μεγαλύτερος από μένα. Από τι ξέρω, πώς θα βγούμε άλλο, εγώ τώρα είναι να παίξω. Ξέρω εγώ καλύτερο τον αδερφό. Σώπα. Όπου τον έρθει να τον λέει. Κάνοντας έτσι, κάθε μέρα, κάθε τόσο, έφτασε στη ημέρα και ώρα να μην να μου λένε, να μην λόγεις πώς, γιατί δεν μπορεί να μιλήσει τίποτε. Γιατί όλα τα βρίσκα λάθος τα δικά μου. Με το να το ευλάθος, το λάθος και δεν πρέπει το, δεν έπρεπε το επιεργολογία αυτό, το κατά. Λέω κανένας λογισμός και μια λέξη για μένα δεν είναι σωστή να την πω. Και σιωπούσα. Σιωπούσα και δεν μιλούσα. Έλεγα την ευχή. Μας παρακολουθούσε και ο Γιάννης, έλεγα την ευχή. Και με τον αγώνα αυτόν τον αρχαρίτικο, που δεν λέει τίποτε βέβαια αυτός ο αγώνας, αλλά ο Θεός τον μετρούσε κανονικά. Μικρός είναι, τόσο κάνει, γι' αυτόν καλά είναι αυτά. Και ερχόταν την ευχή του γέροντα, ερχόταν εκεί που περπατούσα, εκεί που πήγαινα να κοιμηθώ, εκεί που έκανα μια διακονία, τα μάτια να τρέχουνε. Και τρέχανε δάκρυα. Και πολλές έλεγα γιατί τρέχουν τώρα. Αλλά η ψυχή ήξερε από την πίεση που αισθανόμουν σε τούτον τον λογισμό, σε εκείνο τον λόγο, τριμώνοντας τον εαυτό μου, η καρδιά έγινε κατά τέτοιο τρόπο που να νιώθει κάτι ξένο, μια χάρη του, που δεν μπορούσε να ερμηνεύσει καμιά φορά, γιατί δεν ήξερε και πολλά πράγματα, αλλά τα μάτια και η αίσθηση μέσα μου αρτυρούσε ότι ήταν μια ευλογία του Θεού για το Γιάννη. Ο γέροντας καμιά φορά είχε ένα φυσικό λόξιμο. Ο διάολος, επειδή είχα πολύ εγωισμό μέσα μου και έχω, λοιπόν, την περηφάνεια ότι κάτι ήμουνα, κάτι φανταζόμουν, επειδή στον κόσμο ζούσαμε λίγο τη σκεπτική ζωή μας, ανεβάσαμε μέχρι τρίτο ουρανό και ο Θεός ήξερε σε ποια κατάσταση ήμουνα. Και με είχαν φουσκώσει το λογισμό μου και την περηφανιά μου και όταν ήρθα βέβαια στο γέροντα και πέρασα από το καμίνι, τότε είδα ότι ήμουν ένα τρίπιο κόσκινο. Και άρχισε να μιλάει ο λογισμός, α, αυτό που κάνει το λογισμό έχει δαιμόνιο μέσα του. Το δαιμόνιο κάνει αυτό το λόγο. Πω, θα
δεν είχατε τη ζωή μου. Πώς μου ήρθανε, γύρισα ανάποδα, δηλαδή αναστατώθηκα. Πα, τι να το. Να παραδειχτώ για το γέννα αυτό το παιδιό, να σφάξω. Και έκανα αγώνα, φοβό αντίδυση. Το έλεγα στο γέννα μου, γέννας πεπειραμένος, θαυμάσιος άνθρωπος, χαμογελός. Τι παιδί μου λέει, άστο να λέει, λέει, α, καμία σημασία. Λέγει την ασφόλα, παιδί μου λέει, άστο να λέει, θα σου πει κι άλλα κι άλλα. Από το ένα θυμωμένο και από τα μάτια. Εγώ δεν ήξερα αυτό το μάθημα, τότε το μάθημα. Και λέω, όχι γέροντα, με το δικό μου λογισμό, θα δώσω μάχη, θα τον αφήσω, λέω, έναν λογισμό εμένα, για σας γέροντα. Και ως χαμογελούς, λέει, τότε μικρός είναι τέτοιο που γίνεται. Και αγωνιζόμουν. Και τι μου κάνει ο διάφορος. Μάστορας αυτός βέβαια. Μόλις ξυπνούσα το βασίλεμα του ηλίου για την αγρυπνία, μόλις σαν τα μάτια μου, σαν μου δίνε το λογισμό. Να ο γέροντας τι είναι. Πα, με έκοβε μια φορά. Ένα δηλητήριο ερχόταν στην καρδιά μου, μου κόβουν όλες οι δυνάμεις. Μια αίσθηση δαιμονική, ας πούμε. Να, για το δεν είναι αυτός, είναι δαιμόνιο εκείνο. Για να μου χαλάσει την αγρυπνία, δεν θα αγρυπνίζω. Μόλις σηκωνόμενα, αμέσως στραγγάλιζα το λογισμό. Όχι, ο γέροντας είναι στρατηγός, λέει. Άνθρωπος που με διάβει για τη σωτηρία μου. Δεν έχει δαιμόνι, είναι Άγιος, είναι ο Άγγελος του Θεού, αυτό είναι φυσικό. Όχι, όχι, μου λέει, ξέρεις εκείνο το άλλο, μου λέει, όχι εδώ. Λοιπόν, δεν έφτανε δηλαδή, όχι μπόξ και κάτι χειρότερο, ώρες ολόκληρες. Μου έλεγε τούλικα. Έκανα αντιρρητικό πόλεμο. Και τι μου να ρίξα τι μου γινόταν, γιατί ρίξα και πολλά πράγματα. Αλλά πλούστε με χαρακτήριζε μια τόνη φυσική. Και έκανα αυτή την τόνη, πότε ήμουν μικρός, στη γνώστηκε σε όλους, τι να κάνω αντίρρηση που είναι για μεγάλους ανθρώπους. Εγώ έπρεπε να ξεφεύγω με την περιφρόνηση και να γλιτώσω γρήγορα. Και κάνοντας αυτή τη μάχη λοιπόν, με έρεσε, ή στα πιέρα και το ξύλο, μου έσυρε ότι αυτός σφυριλατούσε και μου πήρε την κατάσταση και λοιπά και μου έκλειε όλες από την αδεικνία να μάθουμε με αυτό. Κατέληγα στην εντοφλέβη έννοιση, μια άμεση δράση, αλλιώς δεν γίνεται. Είχα κι εγώ ένα ξύλο, τι είπε στην έννοιση, γιατί το πα! Και να πηδά ολόκληρο, όχι, δεν είναι ολόκληρο. Δεν είναι τώρα, ε. Λοιπόν, και κάνοντας έτσι, όπως κόβεται με ένα ξηράφι κάτι, μια κλουστούρα κλπ, τσα, κόπηκε αυτός ο πόλεμος, δεν τον ξαναγνώρισα ξανά. Και έτσι ο γέροντας κάποτε το φυσικό του όξο περισχυλότερο, εμένα δεν μου περνούσε ο λογισμός ότι πολεμήθηκα κάποτε από αυτό το πράγμα. Τόσο εξαφανίστηκε ο λογισμός και ο πόλεμος σαν να μην υπήρξε ποτέ. Και λέω, κοίταξε τι γίνεται. Αν τον άφηνα αυτόν τον λογισμό, τέρμα υπόθεση. Θα με έβγαζε το γέροντα. Πάρα θα το λεμονιζόμουν. Αντί αυτό που έλεγε για το γιο, θα τα πήγε σε μένα μέσα αυτό το δέμον. Και θα με τυρανούσε. Α, λέω, έτσι είναι ο πόλεμος. Αφού λέτε, άλλος λογισμός. Ήρθε ο καιρός. Λέει, κοίταξε, λέει, επειδή δεν έχουμε παπά, θα κάνουμε το χαράλαμπο παπά. Εσύ να σηκάνω διάκο, γιατί ο παπάς είναι απλούτσικος, δεν θα μπορεί να λειτουργείς, εσύ να το βοηθήσεις κάπως έτσι. Πήγαμε και όταν ήρθαμε στην Αγιά μου. Ήρθαμε στο σπίτι. Ο γιώτης τι μας είπε. Κοιτάξτε, θα σας διαβάσουν, θα τελειώσει η λειτουργία και θα σκοτείτε να φύγετε να φύγετε εδώ. Πετάγει το πατέρα του, λέει, μα γιώτη, πώς θα φύγουν. Ο δεσπότης εκεί θα τους χαιρετήσουν, τους νεοχειροτονημένους κλπ. Και όταν θα κερδίσουν, δεν θα ευχηθούν. Όχι. Με το διευκόν θα έρθουν εδώ. Και τους κεράσετε εσείς. Τους κεράσε ο πατέρα Θανάσης και ο λοιπόν. Και είπαν όλοι τους, πού είναι η μέλια μου. Παπά σου, διάκος, πού είναι. Έλα, λέω, ο γέροντας τους διάθεση και φύγανε. Σκεφτείτε τώρα, εμείς, είπε ο γέροντας, φέρω, τι θα πάρω. Να πούμε εμείς στο γέροντα, μα. Αυτό που είπε ο πατέρα Θανάσης, το πούμε εμείς στο γέροντα, ποιο δεν φύγει να φύγουμε. Τίποτε. Είπε ο γέροντας, θα φύγετε, εμείς με τα πολύ τράβο. Στην καλή βαθμό. Και μετά ήρθε ο δεσπότης, σιγά 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 και
τον έκανε τραπέζι ο Γιάννης και τον Διάκο. Εγώ τόσο δεν σκεφτόμαστε τα αξιώματα και τέτοια και τέτοια, που είχα ξεχάσει πως είχα χειροτονηθεί κιόλας. Αυτή η μέρα κιόλας. Πήγα μέσα στο ιερό να διακονήσω, να ψω το κεράκι, το καντιλάκι μέσα στο πρόδρομο. Μια χάρη, μια αναφράγμα να με τραβάει, να με τραβάει προς την Αγία Τράπεζα. Ε, τι συμβαίνει, γιατί είναι αυτό το πράγμα. Μια έτσι, μια χαρά, μια αγάπη στο θυσιαστήριο εκεί. Και ήρθα θυμήθηκα πως είχα χειροτονήσει διάφορα σε εφηρετή σε αυτό το θυσιαστήριο. Τόσο χαζομάρα είχα απάνω μου. Έφτανα να κοιμηθούμε μετά από το απόγευμα, μετά το φαγητό, σηκώθηκα την Βασίλη μου για την αγαπημία, νιώθω μέσα μου, ξέρω πράγμα. Τι ήταν εκείνο το πράγμα. Δεν με τραβάει να πάω στον ουρανό. Μια χαριστή ερωσή και τότε θυμήθηκα πάλι ότι ο διάβολος τόσο μας είχε κατηριαλέψει ποτέ. Άρχισε να μου κάνει τέτοια πράγματα μέσα μου. Έχει αστάσει, εγώ ξαφνιάστηκα. Τέλεια πάω. Ό,τι φάγω έρχονται τέτοια. Όσοι βλέπω άλλοι να δουλεύουν οι λογισμοί, η φαντασία, οι εκκλησίες, κόσμο. Άμα είσαι φού. Για να στάσω να τα πω στο γέροντα. Τρέχω γέροντα. Οι λογισμοί μου λένε αυτά και αυτό. Μου φαντάζω ο διάβολος. Διακονικά, άμμονες και κόσμο και το. Και με τραβάει έτσι μια έλξη προς τα εκεί. Ο γέροντας μου λέει. Καλά παιδί μου, μήπως είχες τέτοιους λογισμούς προτού να χειροτονηθείς και γιατί δεν μου το σίδερες. Γεροντά μου και πατέρα μου, πού είχα εγώ τέτοια πράγματα. Πώς σκεφτόμουν, πώς δεις μου πότε είναι εκεί. Εγώ σκεφτώ τέτοια πράγματα. Τώρα μου ήρθανε. Θα μου πούν, καμιά πήρε πάλι σκύρωση μέσα σου και ήρθε ο Θεός να σε διορθώσει μου λέει. Από τέτοια πράγματα που είπε πάλι, μου έρθουν γεμάτο σήμερα. Να μην ανησυχείς για να θα τον ταυτοποιήσω εγώ. Σκέψου τώρα τι. Και τι θα κάνεις. Μην φοβάσαι για να. Του πάω στη θέση του λέω τώρα. Τι θα κάνει τώρα σκέφτηκε αυτός ο μικρός. Πάω στο μητάνι τώρα την ευχή του Γιάννα. Πάω στο κυλί τώρα με το ξύλο. Το βάζω κάτω από το νοστικό. Πάω μέσα στην εκκλησία. Πάω μπροστά στην ωραία πίνη. Έλα εδώ. Του λέω μόλις τι είπα έλα εδώ. Ή τσέκρις μου ολόκληρος. Του λέω όταν έγινες μοναχός. Εδώ μπροστά που γονάτισες τύπη στο Θεό, πα, ξύλο και να πηδάω και να μιλάω γύρω σου, όχι, 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 τίποτε, κάτσε εδώ, μην ανησυχείς, φεύγω. Τελείωσε, κόπηκε μια φορά. Ούτε ξαναπολεμήθηκα, ούτε ξαναενοχλήθηκα από τον διάβολο αυτό. Και θέλω να πω, αν τον άφηνα αυτό το λογισμό και δεν τον ξερίζευα, πάλι θα είχα την πορεία προς τα κάτω. Και έτσι και από προσωπική εμπειρία είδαμε ότι η καταπολέμηση ενός κακού, ενός πάθου από την αρχή γίνεται λύτρωση για πάντα από τον άνθρωπο. Αλλά στην αρχή θέλει λίγο κόπο. Θα έρθει μία, θα έρθει δύο, θα κάνει τρίτη κρούση. Και ανάλογα το πώς θα τον αντικρούσουμε θα έχουμε και την απαλλαγή ή την αιχμαλωσία. Πρώτα είχαμε το Αγίο Κοσμά την πανήγυρε, όλοι κουραστήκαμε. Και περισσότερο εγώ που είμαι ασθενικός και μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Τελείωσε η αγρυπνία, κοιμηθήκαμε, πέρασε η μέρα του Αγίου, θα σηκωνόμαστε Σάββατο το βράδυ για την βραδινή αγρυπνία. Όπως ξέρω, ο κόπος έρχεται κατόπιν και φαίνεται. Χτύπησε το ρολόι να ξυπνήσω, Τώρα θα πιω μπροστά από το γιορτήριο, κατά τη σειρή, να σηκωθώ. Χτύπησε το ξυπνητήρι. Εγώ σηκώθηκα να με πλήσω. Και πήγαινα, μια χτυπούσα εδώ, μια χτυπούσα εκεί. Από τον κόπο, κομμένος, ζαλισμένος, χάλια. Λοιπόν, πήγα, έριξα νερό στο πρόσωπό μου και μένει ο λογισμός, ξάπλωσε λίγο. Είναι από την αγρυπνία. Λέω να στραβωθείς, του λέω, και να πέσεις κάτω και να σκοτωθείς. Εδώ θα καθίσεις. Μα αφού βλέπεις ότι δεν πως είναι δικαιολογημένο. Έχει τον λογισμός, Ναι, τώρα θα καθίσω, λέω, θα καθίσω, ναι. Κάθισα κάτω και άφησα την ευχή. Άξε, θα προσπάσω να βάλω το νου μου στην κάτω, άξε, κύριε Ιησού Χριστέ, λέω, κύριε Ιησού Χριστέ, λέω, κύριε Ιησού Χριστέ. Κόπο στην αρχή,
μια ζάρι, μια δεν είσαι εδώ, κύριε σου, κύριε σου. Μετά σηκώθηκε, τα πήρα το κουβοσκί, ζελισμένο, μια που δεν θα φέρω τίποτα στο γιο. Εδώ, κύριε σου, κύριε σου, κύριε σου, κύριε σου. Έφυγε. Και λέω εγώ τώρα, αν εγώ τώρα υποχωρούσα, δικαιολογημένα, α, ήμουν πράγματι κουρασμένο πάρα πολύ. Είχα ξεκουραστεί και την ημέρα, όπω ξέρω. Τι είναι αυτή, φυσιολογική, καλά, άμα θα το κάνω έτσι τώρα. Νερό, μπροστά μου και στην ακολουθία κάτω και στην. Εδώ θα μου. Και θέλω να πω ότι όταν έτσι κάνει ο άνθρωπο, σιγά 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 σιγά, διασώμενο το ένα, διασώμενο το άλλο, αρχίζει να γίνεται κάτι μέσα στον άνθρωπο. Κάποια κατάσταση. Τι λέω ότι και βιαστική κατάσταση και αυτή καλή είναι. Και αν δεν πετύχουμε πολλά πράγματα, ο Θεό μετράει τον κόπο. Μετράει τον κόπο. Όπω και πάλι που είμαστε εκεί στη Μετρογέννητα, επειδή δεν ξεκουραζόμουν καλά. Πω από την ημέρα, εφορτία, το ένα, το άλλο, το άλλο. Πηγαίναμε να κοιμηθούν μέσα στα, μέσα στα τα καλύβια, μέσα και τα κελιά που ήταν εγρασία και μούχλα και κακό, ζέστα. Δηλαδή κελιά μελοθανάτων, έτσι κύριε. Ξυπνούσα για να σηκωθώ το βασίλειο του Ηλίου, να πάω στο γέροντα, να τον κάνω τον καφετά. Τέτοια ζάλη, αφού σηκωνόμουν και καθόμουν σαν ηλίθιος. Και καμιά φορά λέω, μια φορά και στον έδωνα, πόσο να έχει το άρωμα. Φε, τι κάνω εγώ, πού βρίσκομαι. Τι, φυσικό πάνω. Θα κάνεις κάτι του γέννητο, κάθες. Τόσο κουρασμένος και δεν ζαλισμένος. Σηκωνόμουν. Σηκωνόμουν λοιπόν την ύπνο, να κάνω βρεθεί. Αφού δεν ξεκουραζόμουν καλά, να τον πάρει πριν μέσα στις δέστα και μέρα να πάρω βρεθεί. Ερχόταν η ώρα, έβαζε το ρόλο, ξυπνήσω πάνω και βοήθησε τον γέροντα. Τον κάνω τον καφέ του άνθρωπο. Πώς θα, μα δεν πάω εγώ, άφησε με έτσι. Σηκωνόμουν και φύγε με τίποτα. Αλλά ο ύπνος, φουλ, ύπνο, να με πολεμάει. Πάω να καθίσω να κάνω την προσευχή, πάω να κοιμηθώ, σήκω. Σηκωνόμουν, έπαιρνα το κουμποσκίνι, γύριζα έξω. Να καθίσω στο κελί, πάει και βούτυξε τον ύπνο. Έξω, πήγε να χτυπούσα τον εαυτό μου πάνω στο ντουβάν, μπα, ξύλο, λοιπόν να ξυπνήσω. Εκεί ύπνος. Να βλέπω και όνειρα, να περπατάω. Τέτοιο δαιμόνιο, να κάνω 5 ώρες. Ήταν πολεμάει μου. Τα πηγαίνω. Εκεί κοβόμουν από την κούραση εκεί. Δεν υποχωρούσε ύπνος. Μεγάλο δαιμόνιο. Και θέλω να πω το εξής. Μετά, τέσσερις, 5 ώρες πόλεμο, σαν κοβόταν ο πόλεμος του ύπνου, που έπρεπε να ξενίσταζα, έπρεπε να με θολομέρω το μυαλό μέσα. Ωραία, βρε παιδί μου, τέτοιο καθαρό μυαλό, ξεσπέρνε μια φορά ο ουρανός του νόσου μου και ήμουν τόσο καθαρό στο μυαλό, πω, η ευχή, αμέσως να με τραβάει για θεωρία, ποιο είναι, πώς έγινε τώρα, λέω, αυτό το πράγμα. Και τότε καταλάβαινε, ήταν και ο κόπος, ήταν και το δαιμόνιο που με πολεμούσε. Και θέλεις ο Θεός να με ξεκουράσει για τον κόπο και να μου πει, κοίταξε, μετά από αυτόν τον κόπο που έκανες, κοίταξε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Κοίταξε και αύριο να μην υποχωρήσεις. Και έτσι μου γινόταν η πείρα και λέω, α, μετά από έναν κόπο, ξαστερών. Είχαμε την αγρυπνία του Αγίου Κοσμάμε προχθές, όλη την νύχτα κόπος. Την ημέρα ζήτημα να ξάπλωσα μισή ώρα κι αν κοιμήθηκα μισή ώρα. Όλη την ημέρα άϊπνος, όλη την νύχτα άϊπνος, στην αγρυπνία. Και μόνο τον κόπο. Και έλεγε ο λογισμός, πώς θα τα βγάλεις πέρα. Εδώ λέω, η πύρη μας δίδεξε και θα τα βγάλω. Μα πώς θα τα βγάλεις, δεν μπορείς, δεν λέω πώς είσαι. Όχι, θα βγάλω πέρα. Με αποτέλεσμα. Που να κοπιάζω σε όλες τις ώρες της ακολουθίας και πριν της λειτουργίας και στη λειτουργία, να νιώθω τόσο καλά που δεν υπήρχε κόπος. Τόσο ανάλαφρος, τόσο ξεκούραστα, σαν να μην αγνύπνησα. Λέω, α, κοίταξε, λέω. Μετά από τον κόπο πώς ξεκουράζει ο Θεός τον άνθρωπο. Αλλά γιατί δεν γίνεται πάντοτε. Όλα αυτά βέβαια σας τα λέω από προσωπική πείρα ώστε κι εσείς να ξέρετε κάτι ότι συγκεκριμένα πράγματα. Όπως είπα και άλλη φορά για τον Γέροντα που διαβάζουμε και στις επιστολές του. Στο βιβλίο του Γέροντα, όποτε έκανε την προσευχή, καθόταν επί την ώρα προσευχή,
συνέβαινε να είναι κουρασμένος άνθρωπος, να έρθει το πειρασμός, και να το φέρνει ύπνο. Τι, να μην πιάνει την προσευχή, να μην έχει δυσκολία στην ευχή, να μην βγάζει καρπό. Ο Γέροντας τι έκανε, το γύριζε στη θεωρία. Άρχισε να ψέλνει τροπαράκια, νεκρόσημα. Ή τροπάρια της κουράς. Ήρθε λοντάκριση με εξελίψη των αιμών θεσμάτων των χειρόγραφων Κύριε και το υπόλοιπο της ζωής μου ερμετανία κλπ. Και έλεγα, Θεέ μου έλεγε, δώσ' μου τα άκρια να εξελίψω τα μαρτήματα που είναι γραμμένα στο ποινικό μου. Και λέγοντας έτσι ο Γέροντας, ερχόταν σε κατάληψη. Ή έψε με τροπάρια από την νεκρόσιμη ακολουθία, ερχόταν στη μνήμη του θανάτου. Ή ενθυμείτο την δευτερά παρουσία και έλεγε, πώς θα είναι έτσι, εγώ μάλλον από τα αριστερά θα πάω. Θυμόταν το γεροντά του, το γέροντα Εφραίμ. Εκείνος πάλι ο γέροντας Εφραίμ ήταν ένας απλός αλβανίτης. Και, του είπα, κάνω μια παρένθεση τώρα, και του έλεγε ο γέροντας και ο γέροντας Ασένιον, γέροντα πώς νιώθεις τώρα που θα φύγεις από τη ζωή. Τι να νιώθω παιδί μου, λέει, η γυναίκα μου και τα παιδιά μου, γιατί ήταν παντρεμένος κατά κόσμο, θα πάνε, λέει, από τα δεξιά. Εγώ θα πάω από τα ζερβά. Μα γέροντα, γιατί του λες αυτό το πράγμα. Όχι. Εγώ θα πάω από τα ζερβά. Ο μοναχικός καρπός. Ε? Το πίστευε αυτό. Θα πάω από τα αριστερά εγώ. Ο κόπος της μοναχικής του ζωής σταθεροποίησε μέσα την ταπείνωση, την αυτομεμψία. Δεν τον σάλετε με. Του λέει, μα γέροντα, μετά από τόσους κόπους κλπ. Θα πάω στα αριστερά, στα ζερβά. Ναι, παιδί μου, θα ζερβά θα πάω. Και ο γέροντας, φέροντας την δευτέρα παρουσία, πώς θα έρθει ο Χριστός, πώς θα έρθουν οι άγγελοι, πώς θα αναστηθούν οι νεκροί, πώς θα τους πάρουν οι νεφέλες, και σκεπτόμενος ότι εγώ δεν θα με πάρει νεφέλη εμένα. Θα πάρει τον διπλανό μου, θα πάρει τον τάδια ασκητή, θα πάρει τον γέροντα Αρσένιο, θα πάρει εμένα, δεν θα με πάρει νεφέλη. Και καθόταν και έκλειγε ό,τι έμεινε κάτω, και ότι όλοι πήγαν στα δεξιά και ότι εγώ με τους συνομαρτωλούς μου θα πάω στην κόλαση. Ποτάμι, πύρινο θα πλέψει και θα με παρασύρει τώρα και εμένα. Και σκεπτόμενος και λογιζόμενος όλα αυτά, καθόταν και έκλαιγε. Και έβγαζε από εδώ ωφέλεια. Δεν βρήκε από το Κύριο Ιησού Χριστέ, βρήκε από τη θεωρία. Και έτσι εκμεταλλευόταν, δηλαδή αξιοποιούσε τον χρόνο. Και εμείς, άμα αξιοποιούμε τον χρόνο, βγάζουμε ωφέλεια. Όταν το σπαταλούμε στην αργολογία, τον σπαταλούμε εκεί, στο άλλο, χάνουμε το χρόνο και έτσι το χρήμα, αντί να βγάλει το χρήμα, αντί να το ξοδέψουμε, ή με το χρήμα που μας έδωσε ο Θεός, τον χρόνο, να εμπορευτούμε πολύτιμα πράγματα και να τα παρουσιάσουμε αύριο στο Θεό, χρυσά πράγματα, αργυρά, ασημένια κλπ. Θα παρουσιάσουμε κίνδυνα, σίδερο, σκογιασμένο, χαλκό, γενικούδια, το ένα το άλλο, και θα ντροπιαστούν γιατί θα βλέπουμε τους άλλους να είναι τόσο ωραίοι και να προσιάζουν να έχουν στα χέρια τους διαμάντια και περλάδια και ασήμια και χρυσά και να στράφτουν, και εγώ να πάω να παρουσιάσω άχρηστα πράγματα. Και, και την ώρα θα με φάει ντροπή και η κατησχύνη. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε, όπως είπε και ο Βάζ Δωρότερος, να έχουμε προσοχή στους λογισμούς μας, να ελέγχουμε την κατάσταση, και έτσι, αφού θα ελέγχουμε την κατάσταση και τις καταστάσεις που μας συμβαίνουν, σιγά σιγά θα κάνουμε πρόοδο. Να μην πρέπει να πληθυζόμεθα με τίποτε. Λοιπόν, δεν κάνουμε σήμερα, αύριο. Δεν κάνουμε μεθαύριο. Προσπάθεια, προσπάθεια. Σήμερα μου ήρθαν 10 λογισμοί. Έδιωξα τον έναν, και αυτό καλό είναι. Και που δεν θα τον έδιωνα ή θα πρόσθετα και θα γινόταν 11, έγιναν 9. Πάλι καλά. Αν θα προσπαθήσει να γίνουν 8 οι λογισμοί άσχημοι. Και κερδίζω 2. Αν δεν έτσι, έτσι σιγά σιγά, όπως με κέρδισε ο διάβολος και με κατάκτησε, έτσι σιγά σιγά να επανακτήσω τα πράγματα, τα μέρη τα οποία μου πήρε. Αλλά όπως και εκείνο σιγά σιγά μου τα έφαγε και μου τα πει, έτσι πάλι θα τα ξανακερδίσω.
Γι' αυτό όταν μας λέει ο λογισμός, κάνει και λογικά, γιατί να το κάνω. Έρχεται τώρα ένας λογισμός και μου λέει, α, πήγαινε να πες στον αδερφό, θερπίνο, ξέρω εγώ, αδερφέ, είσαι καντιλανάφτης, τι είσαι, άναψε τον καντιλή και δόξε, σβηστό. Ε, γιατί να το πω. Αυτός δεν το βλέπει και πάνω, θα τον φωτίσω ο Θεός. Θα τον φωτίσω, τον δει. Θα πω ποιο δικαίωμα τώρα, θα επέμβω τώρα στο διακόνημα του αδελφού. Και αν τον πειράξει αυτό, και αν δεν του το πω με τον τρόπο που χρειάζεται, και τον λυπήσω, και πόσο πρόσεχαν οι πατέρες να μην λυπήσουν τον αδελφό τους, ε, σε μεγάλη αξία του είχαν το πράγμα, μην λυπήσουν τον αδελφό. Και με καλήσει μου για εγώ, έχει μια υπόδειξη, ας πούμε, σωστή, μην τυχόν και λυπηθεί ο αδελφός. Και έτσι το παρεμβείς και λέγα, καλύτερα προσευχή να τον φωτίσει. Πιο καλύτερο είναι αυτό. Και έτσι, όταν επεμβαίνουμε, θρυπίν, με τον τρόπο μας, με την αδεξιότητα, με μια τραχύτητα ή με μια, ας πούμε, εμπάθεια, να πούμε, να παίρνουμε στο μυαλό το διακόνημα, όπως δείτε, θα τον θρύψουμε τον αδελφό. Λοιπόν, αυτός ξέρει τι θα κάνει. Και αν θέλω να τον βοηθήσω, γιατί μου λέει, βοήθησε από το διάστημα του κάνει. Να κάνω προσευχή. Να του πω, αδελφό, Θεέ μου φώτισε τον αδελφό. Να το δει αυτό το πράγμα. Η φώτισε, η βοήθησε του σε εκείνη τη δυσκολία του. Η προσευχή θα ακούσει πιο πολύ από ό,τι θα ακούσει ο αδελφός. Γιατί βέβαια μπορεί να είναι νορμάλ κατάσταση, να σε ακούσει. Και αν δεν σε ακούσει και αντιλέξει, τι μέσα του σκανδαλιστεί, δεν του κάνει ζημιά εσύ με την επέμβαση. Το καλό, αν μη καλό βγαίνεται, ούτε αστεί καλό. Ναι, καλό είναι. Αν όμω δεν πήγαινε στη σκάλα το θέμα, δεν θα βγάλει καλό, θα βγάλει κακό. Γι' αυτό καλύτερα σιώπησε και άφησε το. Να κάνει το διακονηματάκι του, κάνει προσευχή να το κάνει καλά. Όπως είπε και ο Άγιος τώρα εδώ, πάμε και λέμε, για να δούμε ο μάγειρας τι κάνει μέσα. Το έκανε καλά το φαΐ, μήπως έβαλε και το πράγμα και θα μας πειράξει. Και πάμε και το λέμε και ενδεχομένως να βγει πειρασμό. Ενώ άφησε το, τι είσαι ο Θεός, ό,τι είναι να το ευλογήσει ο Θεός. Αλλά τι θέλει, την προπαίδεια. Την υποχώρηση στο λογισμό. Να το κάνουμε από γαστριμαργία, το κάνουμε από πολεμαργία, το κάνουμε από... ή να δείτε να υποδείξουμε και έτσι κάνουμε ζημιά. Άλλο τόσο και στο δικό μου διακόνημα και στο αγνού του διακόνημα έτσι συμβαίνει. Γι' αυτό κάθε ένας όταν ξέρει το μέτρο του και ξέρει να ελέγχει τους λογισμούς και το λόγο, δεν θα κάνει ζημιά. Αν όμως δεν έχει έλεγχο, να ο λογισμός το πιστεύει. Ή το λογισμός πες αυτό, το μάτι του του λέει. Έτσι θα λυπεί. Πάω εδώ, πιάνει μια ανυπομονησία να πάω στο μαγείριο, έχω μια δουλειά, δεν ξέρω τι. Λέω, για το σκήραξη, παιδί μου, κλείνε την πόρτα, να κάνεις καλά τη δουλειά σου, γιατί δεν μπαίνουμε όλοι μέσα και να κατέβουμε στα πόδια, πώς θα κάνεις το διακόνημα. Και έρχεται και σου χτυπάει ο αδελφός, να πάρει το φαΐ του, ξέρω τι, να πάρει νερό, ξέρω τι, οτιδήποτε. Και λέω, αδελφός, πάτε μην έχεις τέτοιο άλλο. Και πάω και σου χτυπάει στο την πόρτα και λοιπά. Και γίνεται φασαρή, είναι καλό, δεν είναι καλό. Θέλω να πω, ότι τώρα ο αδελφός δεν έλεγε, αφού κλείνει σαν άστρο. Χωρίς να έχει την δουλειά του γιατί δεν θα έχει τελειώσει έτσι στα κουτούρα. Κάνει την υπακοή του το παιδί. Άστρο, άλλη ώρα θα πάω. Ξεφεύγει τον σκότυλο. Δεν κάνει ζημιά. Μήτω στον εαυτό του, μήτω στον άλλο, γιατί και εκείνο από μέσα μπορεί να τα αρκεί πάνω στη δουλειά και στη φούρνη τη και ενό φορεί του, θα μην έχει την υπομονή που χρειάζεται. Και αρχίζει και εκείνο να μιλάμε και στα. Δεν είναι καλογυρικό πράγμα. Ούτε χριστιανικό δεν είναι, ούτε καλογυρικό. Αυτό μπορεί να γίνει και στον τραπέζα, να γίνει και στον πληθυστικό, να γίνει και σε μένα, να γίνει ένα ζωμπή, ξέρω για το 12 έτσι καλά, γίνει και λέω. Ένα παιδί μου τώρα. Εγώ μπορεί να υποχωρήσω και το μπορεί να βλώσω, ε. Αλλά δεν τον αφιλιόμαστε αυτόν έτσι. Γι' αυτό όταν κανείς ξέρει τι θέση του πια είναι, το μέτρο του, αμέσως θα βάλει και στο λόγο του και στη σκέψη του θα βάλει αλάτι. Θα του προσκυνήσει το πράγμα. Όταν όμως δεν ξέρει να βάλει το κανονικό, θα το κάνει. Ή θα το κάνει. Θα του κάνει άγνωστο το λογισμό του ή θα τον βάλει πουλί και θα του κάνει οξύδημα και θα βγάλει από εκεί χειρότερα πράγματα. Και θέλω να πω κατά τον Αβάν Πρόθυρο όλος ο αγώνας για τον μοναχό έγκυται στους λογισμούς. Αν οι λογισμοί τους τιμονιάρουμε σωστά, πηγαίνουμε ίσια για την απαλλαγή από τα πάθη και για τη βασιλεία των μοναχών. Αν όμως δεν κάνουμε κάτι τέτοιο και δεν κομμαντάρουμε καλά τους λογισμούς, θα μας φέρουν ανακάπα, θα μας πλακώσουν οι λογισμοί και μετά τρέχα γύρι από εκεί και πέρα, βάλε με τον λογισμό σου
και υπολόγισε πόση ζημιά θα γίνει στη ζωή σου. Ενώ τώρα, σιγά σιγά τακτοποιούμενοι λογισμοί, χαρίζει ο Θεός ειρήνη. Ειρήνη και γαλήνη ψυχική που μέσα σε αυτή την ειρήνη έρχονται οι θεϊκοί λογισμοί. Έρχονται λογισμοί. Ένας λογισμός έρχεται και κάνει τον άνθρωπο μέσα του πνευματικός, για τις χάρτες, άνω κάτω. Μόνο ένας λογισμός, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για μένα, πάει τελείως υπόθεση. Εάν εδώ ανοίξει ο Θεός το νου και δει τον θησαυρό μέσα σε αυτές τις δύο-τρεις λέξεις, γίνεται ένας ανακαινισμός μέσα. Τόσα φωτεινά πράγματα γίνονται που ο άνθρωπος δεν ξέρει το μέτρο της χάριτος του Θεού. Αλλά είπαμε ότι μόνο όταν ο άνθρωπος τακτοποιήσει τους λογισμούς του, τους άσχημους, αρχίζουν και μπαίνουν οι καλοί λογισμοί πλέον. Ο αγώνας του μοναχού έτσι πρέπει να γίνεται. Από τους μικρούς λογισμούς να γίνεται η προσπάθεια και έτσι γλιτώνω από τους μεγάλους και από τις μεγάλες πτώσεις. Είδαμε δε τον άγγελο να σφαγίζει, λέει, τον μοναχό που κατεβαίνει στην ακολουθία του. Για να σφαγίζει ο άγγελος από Θεού σταλμένος, να σφαγίζει με μύρον, με ωράριο μύρον, τον μοναχό που αγρυπνά στην εκκλησία, σημαίνει ότι πρέπει ο μοναχός να έχει παντρευτεί πνευματικό στην εκκλησία. Όπως παντρεύει ο ιερέας με το μυστήριο των γάμων δύο ανθρώπους και δεν επιτρέπεται το διαζύγιο, διότι πρέπει να ζήσουν συνέχεια αυτοί οι άνθρωποι μαζί και νύχτα μέρα, έτσι πρέπει και ο μοναχός να ζει με την εκκλησία του. Όταν κατεβαίνει στην εκκλησία και βλέπουμε ανθρώπους, βλέπεις έναν μπαφούλι να κατεβαίνει από τους πρώτους στην εκκλησία και να βλέπεις έναν νεότερο να έρχεται με το πάσο του και τίποτα άλλη ώρα. Και κάθεσαι και λες, κοίταξε τώρα, αυτός ο γυρελαίος άνθρωπος που έρχεται, μέσα του τι φωτιά, είχαμε θυμάστε τον γερο Αντώνη, είχε κάποτε που είχε στήσει, είχε πυρετό, κανένας κομμένος τα φωτιά. Και λέω, παππούλη, τώρα δεν μπορείς να κάθεσαι εδώ, δεν έχεις το κομπό στις χεινάκι σου, αφού δεν μπορείς να πας τα πόδια σου. Μα δεν μπορώ να λένε με κατέβω στην εκκλησία, δεν μπορώ να νιώσω τιμή στο κρεβάτι. Μα αφού δεν μπορείς, παππούλη, αφού τα φωτιά σου πήρε το, κόπηκες τώρα, δεν μπορώ να πας τα πόδια σου. Ω, μα δεν μπορώ, εγώ να κατέβω στην εκκλησία. Αυτό τι φανερώνει. Φανερώνει ότι αυτός υπήρξε βιαστής από τα νιάτα του στην εκκλησία. Είχε δοθεί στην εκκλησία. Και γι' αυτό και ασθενημένος δεν μπορεί να μην πάει στην εκκλησία. Βλέπεις έναν άλλο να κάνει νερά. Γιατί? Να, γιατί υποχώρησε στο λογισμό. Του είπε ο λογισμός, τώρα κάτσε λίγο παραπάνω. Τώρα δεν χρειάζεται. Τώρα αφού πονάς τώρα να πεθαίνεις κάτω. Και για το παραμικρό κάθεται. Αύριο θα του μιλήσει με άλλη γλώσσα κάτι άλλο και σιγά σιγά συνηθίζει να μην κατεβαίνει στην εκκλησία. Άλλο. Είπα όμως που είπε και εδώ και ο άγγελος, όταν είναι με την υπακοή η απουσία από την εκκλησία, το σφραγίζει τη θέση του ο άγγελος, το στασίδι του. Αν είναι άρρωστος, τότε το σφραγίζει. Όταν όμως είναι με την παραμικρή αιτία, είτε από αμέλεια, είτε από... γιατί θα φέρει και κάποιον πόνο, λέει καθένας, μου πόνος τον φορκέρα και δεν βρει το πόδι. Μα το πόδι πονάει, τότε μπορώ να σταθώ στα πόδια, με το χάπια. Και λες, όχι, πάω κάτω, σπουδάει το πόδι μου. Τι θα πει, θα μου κάτω, στους ασύρες, κουραστώ. Έρχεται καμιά ζάλη και λοιπά. Θα περάσει. Κατέβω. Διότι όταν τώρα δεν θα κατέβω αυτή τη ζάλη, δεν θα κατέβω αυτόν τον ελάχιστο πόνο,
Αν μου φέρει και εικονικού πόνου ο διάβολο, θα μου πει τάκι πάλι, και τι να συμβίζω, να ξεχάσω την εκκλησία. Δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει για έναν μοναχό. Και βλέπουμε τότε ο Άγγελο, πόσο ο Θεό πώ υπολογίζει το πράγμα και στέλνει τον Άγγελό του για να μα διδάξει ότι αυτό που έρχεται από την αρχή στην εκκλησία και μέχρι το τέλο, ο Άγγελο τον σφραγίζει με άγιο μύρο και είναι ευλογημένο ενώπιον του Θεού. Και βλέπουμε κάτω σε ένα, που είχα διαβάσει πολύ παλιά, ότι βγήκανε άλλοι ότι άνθρωποι κάτω στους Αγίους Τόπους, στον Πανάγιο Τάφο, ήτανε ορισμένοι αγιοταφείτε κλπ. Εκεί και όταν τους ξεθάψανε, τους βγάλανε κέρυος. Και κάναν το σχήμα, μα γιατί βγήκανε και. Και αποκαλύπτεται από το Θεό ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν κατεβαίνουν στην ακολουθία τους. Και γι' αυτό βγήκαν άλλοι. Και αυτό το έκανε ο Θεός έτσι, για να διδάξει ότι ο μοναχός είναι υποχρεωμένος, είναι καθήκον του, να κατεβαίνει στην εκκλησία του, να κάνει την ακολουθία του, να κάνει τον κανόνα του, γιατί αλλιώς δεν γίνεται να συγχωρηθούν αυτά. Για να συγχωρηθούν πρέπει να ξανακάνει ο άνθρωπος. Όχι όμως εκείνα που γίνονται με την επακοή, όπως και το είπε ο Άγιος εδώ, εφόσον κάθε και μαγειρεύε, κάθε στο μαγείριο και ψήνεται μέσα στο μαγείριο. Πώς χρεωστάει αυτός ο άνθρωπος στην ακολουθία. Αφού το κάνει την υποχωρή. Η υποχωρή αγάπησε, εμείς θα πάμε να βρούμε το φαγητό έτοιμο, θα ευχαριστηθούμε. Αυτός κάθε και κάνει και εκεί. Ή, εμείς είμαστε στην εκκλησία, είμαστε εδώ, κάνουμε τα καθήκοντα και κατεβαίνει ο πλησιαστικός να λάβει τα καντήλια, να λάβει τη σόβα, να τα βρούμε ζεστά, να μένει τα καντήλια, ωραία, να μπειράω. Μα πώς έγιναν αυτά. Έκοψε από τον εαυτό του την ακολουθία και δεν κάνει. Ο άλλος τον έστειλε με το αυτοκίνητο, ξέρω εγώ τι, πάμε για το ψάρεμα. Είναι, λέει, κοινόβι είναι. Θα στείλουμε ένα από αυτή τη διακονία. Μα πάμε οι πατέρες, θα φάμε δύο ψάρια φρέσκα. Και αυτός θα είναι υπακοή, θα ρίξει την εκκλησία. Ο Άγγελος θα του σταυρώσει το στασίδι του όμως. Γιατί είμαι υπακοή. Όταν όμως εγώ από μένα κάθομαι στο κρεβάτι ή κόσμο. Χάζουν κάθομαι μέσα και δεν κατεβαίνω και χτυπάει το ξύλο, χτυπάει η καμπάνα και εγώ κάθομαι. Όλος δικαίω να μην υπάρχει καμιά σφραγίδα. Όπως και εκείνος ο αδερφός ο διάκος που θυμίαζε. Θυμίαζε τα στασία, θυμίαζε εκείνοι που δεν υπήρχαν. Μοναχοί. Και λέει, γιατί τι μια. Αυτός ο μοναχός μια αποκάλυψη έγινε εκεί πέρα, δεν θυμόμουν και καλά. Και αποκαλύπτω ότι θυμίαζε ο. Έβλεπε ο αδερφός ότι θυμιάζει άδεια στα σίδια. Και λέει, αφού δεν είναι, γιατί τα θυμιάζει ο διάκος. Και αποκαλείται, λέει, οι αδελφοί αυτοί λείπουν με την υπακοή και το μυαλό τους είναι στην εκκλησία και στο μοναστήρι τους. Και δεν είναι ξεχασμένοι εδώ και εκεί. Γι' αυτό αοράτος με τη σκέψη και με την προαίρεση ήταν στην εκκλησία. Και με την υπακοή, επομένως, ήταν παρόν. Άσχετα αν έλειπαν σωματικός. Ψυχικός ήταν εκεί. Και ο διάκονος, φωτισμένος από το Θεό, θυμίαζε τα στασίδια τους. Με όλα αυτά που μας άφησαν οι πατέρες και οι διάφορες οπτασίες μας βοηθούν να καταλάβουμε ότι είμαι τα μοναχή και ότι οφείλουμε να έχουμε προθυμία, να μην κάνουμε νερά. Βλέπω, μικροί και μεγάλοι, από τους μικρούς δεν έχουμε παράπονο, αυτό είναι αποδεδειγμένο, διότι όλοι οι νεότεροι μοναχοί και οι δότημοι και αυτοί και είναι όλοι στην εκκλησία και στα διακονήματά τους και ενώνονται σωστά και πρέπει να πολύ μεγάλοι να παίρνουν και παράδειγμα. Δηλαδή είναι τρία από τους μεγαλύτερους, διότι τους βλέπεις παρόντες να είναι και στην εκκλησία και στην τράπεζα και στη διακονία τους. Γιατί από την αρχή βάλανε μια αρχή. Γιατί λείπεις από την εκκλησία, γιατί το εφάρμοσα και τώρα πάνε σταθεροί. Ενώ εμείς κάνουμε νερά και αποουσιάζουμε. Πότε λοιπόν τόση, πότε ο άνθρωπος εκεί και τους βλέπει ο γέροντας όλα αυτά. Έτσι. Γι' αυτό είναι αλήθεια. Και πρέπει να βιαστούμε να μην είμαι εφαμελής. Όπως ο Μητέρας μου λέει, είδες λέει γέρο, έτσι και έτσι. Από τα νιάτα του ήταν τέτοιος. Είτε πρόθυμος, είτε μη, είτε συνεπής, είτε όχι, είτε νοικοκύρης, είτε. Ήταν σβαρνιάρης από την αρχή, ήταν έτσι και κατέληξε και σε αυτή την κατάσταση. Το τέλος
τη ζωή στο φαντάζεται ήταν από την αρχή. Γι' αυτό λοιπόν παιδιά να βιαστούμε και στους λογισμούς μας και στην πάλη των λογισμών, στην ευχή και να είμαστε συνεπείς στο διακόνημά μας και στην εκκλησία μας και έτσι αφού θα αγωνιστούμε θα διώτε στο... Δεν κάνουμε και σπουδιά πράγματα, δεν είμαι θα... σαν εκείνους τους μοναχούς που κάνανε και βρίσκανε χάρη της και οπτασής, είσαι να διαφτωχεί το επιπό τους και ο φτωχός είμαι εγώ που εδώ μέσα. Λοιπόν, θα βιαστούμε έτσι αυτά που κάνουμε και ο Θεός είναι δίκαιος. Θα δει αυτόν τον κόπο, θα δει τι αφήσαμε για την αγάπη του, με τη βοήθειά του βέβαια έγιναν όλα, θα δει το ότι προσφέρουμε και στους τελευταίους όρους που δεν αφήσαμε σπουδαίο να παρουσιάσουμε, αλλά μια προαίρεση και μια μικρή βία. Ο Θεός θα τα εμπλογήσει, θα βάλει ένα λογαριασμό και θα βγάλει πολύ από κάτω. Και έτσι να είμαστε αγαπημένοι και να μην απελπιζόμεθα ότι δεν κάνουμε σπουδαία και αυτά που κάνουμε καλά είναι. Αρκεί να μείνουμε εδώ και να αγωνιζόμεθα έτσι μέχρι θανάτου. Και αν μας διορθάνουμε σε αυτόν τον αγώνα, ο Θεός θα μας βάλει με τους πατέρες μαζί, διότι εκείνοι είχαν παραδείγματα, είχαν πολλά, εμείς δεν έχουμε παραδείγματα τίποτα, ξεφτύσαμε όλοι γέροντες και εμείς, και δεν παρουσιάζουμε κι εμείς την ανάλογη ζωή που χρειάζεται, να σας δώσουμε φως. Και επομένως, από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι μας φωτίζει ο Θεός, κάνουμε. Αυτό να μας επαρκέσει και να μείνουμε ήσυχοι, να γνωριζόμεθα έτσι όπως διδασκόμεθα και ελπίζουμε στη χάρη του Θεού, στην εσπλαχνία του Θεού, εις τον σταυρό του Χριστού μας. Εις την εσπλαχνία του, ό,τι τελικά θα μας ενεργήσει και θα μας σώσει. Και εκείνο που θέλω πάλι να με δύο λέξεις να επαναλάβω και να υπενθυμίσω και να τελειώσω, μην ξεχνούμε να μην παραμερίσουμε την ευχή και να σηκωνόμαστε και να κάνουμε ευχή. Να πιέζουμε τον εαυτό μας, να πιέζουμε στην ωραία προσευχή, πιέζουμε το νου μας, να τον κατεβάζουμε μέσα μας, να μένει ανενόχλητος από εικόνες και φαντασίες κλπ. Και να του δώσουμε την χρυσή εργασία της προσευχής. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ενέσω. Και έχοντας σαν βάση, έχοντας σαν θεμέλιο αυτή την προσπάθεια της προσευχής, αυτή καθεαυτή η προσευχή θα μας δώσει την δύναμη, την φώτιση, την ανδρεία να παλέψουμε με τους λογισμούς, με τις σκέψεις, με τους λόγους και σιγά σιγά να βάλουμε την καλή αρχή την οποία τόσο πολύ επιθυμούμε και τόσα πολλά λέγουμε για αυτήν. Και έτσι με την βοήθεια την προσωπική και με τη μεγάλη βοήθεια του Θεού και των Αγίων Πατέρων μας που προσέρχονται για μας, γιατί σκεφτείτε πόσοι εδώ στο μοναστήρι μας θα έχουν αγιάσει. Από τότε, εδώ και 1000 χρόνια που έχει γίνει το μοναστήρι μας, σκέψου χιλιάδες άνθρωποι μονάσανε εδώ μέσα. Λοιπόν, πόσοι και πόσοι από αυτούς θα αγίασαν ή σώθηκαν, αλλά και πόσοι δεν θα πέτυχαν σωτηρία. Αλλά εμείς θα κοιτάξουμε την καλή περίπτωση, τους αγιαστένες πατέρες, τους σωθένες πατέρες και θα πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι προσέρχονται για μας που είμαστε στο ίδιο το μοναστήρι, σαν οικοί άνθρωποι και μοναχοί και με τις προσευχές τους θα μας βοηθήσουν και εμείς να πάμε κοντά τους στην άλλη ζωή.